Δεν είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει τομές, αυτό είναι κοινή αποδοχή. Ούτε λύνει προβλήματα της αγροτικής οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων αγροτών. Είναι βεβαίως στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής που όλοι στηρίζετε. Γι' αυτό από ό,τι φαίνεται και οι περισσότεροι θα το ψηφίσετε. Τώρα μπορεί να στείνονται καυγάδες μεταξύ αξιωματικής αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, αλλά μαζί πάτε χέρι με χέρι. Εξάλλου τι λένε, ότι τα περισσότερα τα είχαν ετοιμάσει και εσείς τα συνεχίζετε, έτσι γίνεται και οι προηγούμενοι είχαν παραλάβει από εσάς. Και σε τελευταία ανάλυση, η κλωστή που σας ενώνει είναι η κοινή αγροτική πολιτική, με αυτή πορεύεστε. Και γι' αυτό μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων αγροτών ξεκληρίζεται. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ και στην επικαιρότητα. Παραμένει η θολούρα. Η θολούρα και ο χρόνος περνάει για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για τις απώλειες του εισοδήματος που είχαν από τους περιοριστικούς όρους της πανδημίας. Αν και το θέμα το θέτουν και οι κυβερνητικοί βουλευτές, τους ακούσαμε και χτες, γιατί πιέζονται στις περιοχές τους. Από τους κτηνοτρόφους. Τελικά, πολύ στο ζύγι το βάζετε, το ξεψυρίζετε. Όταν για τους επιχειρηματίες η κυβέρνηση ήταν απλόχερη. Τι έβαλε, ένα μόνο κριτήριο. Όσοι είχαν μείωση της κερδοφορίας πάνω από 20%, τότε και εργατικά τους πληρώνεται και ασφαλιστικά και μπόνους και μειώσεις σε φόρους και μια σειρά ενισχύσεις. Όλα για αυτούς. Για τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους που η τιμή κατρακύλησε και οι έμποροι κερδοφόρησαν στην πλάτη τους, δεν έχετε τίποτε. Ακόμα το ψάχνετε. Από εδώ, από εκεί και λίγο παραπέρα. Ένα άλλο ζήτημα. Αυτό το μήνα, μπορεί να είμαστε στο Μάη, αλλά έριξε μέχρι και χαλάζει σε ορισμένες περιοχές. Και στην Καβάλα και στη Θεσσαλία και καλλιέργειες όπως ακτινίδια, πυρηνόκαρπα, μυλοειδή και άλλα, αλλά και με τήσεις καλλιέργειες, αραβόστο, σόγια και ηλίανθο, η καταστροφή φτάνει μέχρι και 100%. Το λέω γιατί οι επιπτώσεις είναι μεγάλες και στην προσδοκόμενη παραγωγή, αλλά είναι σε απόγνωση και οι αγρότες που βλέπουν το εισόδημά τους να χάνεται. Τι έχουμε, αν και η ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ δεν μειώθηκε. Όμως τι μειώσατε, μειώσατε το ποσοστό αποζημίωσης και αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ζητάμε λοιπόν να σταλούν άμεσα εκτιμητές, αλλά και η αποζημίωση στο 100% της καταστροφής. Και με την ευκαιρία, επειδή υπάρχει ανάγκη προσωπικού στον ΕΛΓΑ, εμείς ζητάμε την επαναπρόσληψη των απολυθέντων και την τακτοποίηση των υπολείπων που είναι σε κρεμότητα, που είναι σε ομοιρία. Αξιοποιήστε τους αυτούς τους ανθρώπους, έχουν εμπειρία. Αλλά χρειάζεται και κάτι ακόμα, την επαναφορά της κοινή Υπουργικής Απόφασης 80 που αφορά τις μετακινήσεις των γεωτεχνικών, ώστε να σταματήσει και η οικονομική αιμορραγία και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη διενέργεια του εκτιμητικού έργου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αρνήσεις εποχικών γεωτεχνικών για παροχή εργασίας στον ΕΛΓΑ, διότι είναι ασύμφορο για οικονομικούς λόγους. Ας σταματήσει πια αυτή η οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων, που είναι και οικονομική και σωματική. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άρθρα του νομοσχεδίου, εμείς δεν βλέπουμε καμία διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανάγνωσης. Δεν υπάρχουν αλλαγές, παρόλο ότι υπάρχουν παρατηρήσεις. Συνεπώς, δεν αλλάζει και η θέση μας. Βέβαια, να πω ότι υπάρχει σύμπνοια με την αξιωματική αντιπολίτευση για τα περισσότερα άρθρα, που δεν πρόλαβε και η ίδια να προωθήσει. Όμως καυγάς βλέπω στο άρθρο 7. Έχετε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στις ομιλίες σας. Να ξεκαθαρίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταψηφίσει νομοσχέδια που παρουσιάζουν την καλλιέργεια της κάναβης ως ευκαιρία επένδυσης συσσωρευμένων κεφαλαίων για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Μάλιστα,
χρησιμοποιούσαν και το τρίπτυχο και το χρησιμοποιούν ανάπτυξη, κέρδη, δουλειές, συγκαλύπτοντας όμως τους κινδύνους που υπάρχουν και εξοραίζοντας την κάναβη και ελαστικοποιώντας τα όρια. Και ξέρω τα όρια και τους ελέγχους και ξέρουμε καλά ότι με πρόσχημα και τη φαρμακευτική χρήση τα όρια που μπαίνουν και οι πλημελείς έλεγχοι και κυρίως με την κατάλληλη τεχνική, δεν θα πω τη συνταγή, όλη την υγειοτεχνική τουλάχιστον την ξέρουν, έτσι. Πώς μετατρέπεται εύκολα η βιομηχανική καλλιέργεια κάναβη σε ψυχαγωγική, όπως λένε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζοντας την περιεκτικότητα της τετραϊδροκαναβινόλης και έτσι βεβαίως καλλιεργείται η κερδοφορία των εμπόρων και δυστυχώς η ναρκοκουλτούρα κυρίως για τους νέους. Θα αναφερθώ σε μερικά άρθρα για να ξανακάνω ορισμένες προτάσεις. Στο άρθρο 11 για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Βεβαίως, εμείς συμφωνούμε και θέλουμε να υπάρχει σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, χωρίς όμως οικονομική επιβάρηση για τους κτηνοτρόφους. Και βεβαίως να αξιοποιηθούν όλοι οι βοσκότοποι. Υπήρξαν πολλά λάθη εκ μέρους και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το χαρακτηρισμό ότι είναι βοσκότοπος. Ακόμα και σε βοσκοτόπια όπου με τηλεσκόπηση έβλεπαν ζώα να βοσκούν, τον αποχαρακτήριζαν. Επιστράφηκαν χρήματα, 466 εκατομμύρια, όπως είπε και ο κύριος Χαρακόπουλος, ήταν επιστροφές προστίμων για την περίοδο 2008-2012. Καλό θα ήταν να επιστραφούν στους κτηνοτρόφους που έχασαν χρήματα και βέβαια εμείς ζητάμε να σταματήσει αυτό να καταβάλουν και αντίτιμο για τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων στις περιφέρειες, να σταματήσει αυτή η επιβάρηση και κυρίως να σταματήσει η δημοπρασία. Γιατί εντάξει, στη δημοπρασία ποιος θα κερδίσει? Αυτός που δίνει και τα περισσότερα, δηλαδή αυτός που έχει και αποθέματα χρηματικά. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 12 για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων, ακούσαμε χτες και τους εκπροσώπους από το ΕΛΚΕΘΕ. Από τις αναλύσεις που υπάρχουν δεν φαίνεται ότι είναι σαφής ότι θα υπάρχει επίδραση της πρότασης που γίνεται στην αλλιευτική πίεση των αποθεμάτων. Θα μπορούσε βεβαίως να εφαρμοστεί και πιλωτικά για 2 χρόνια με δυνατότητα επανεξέτασης στη συνέχεια με βάση τις εκτιμήσεις της αλλιευτικής πίεσης σε συνδυασμό με την κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούσε να είναι εφικτό αντί να περιορίζονται οι χρόνοι για τους αλλοίς, να υπάρξει εμπλουτισμός μεγόνων ώστε να αντιμετωπιστεί και το θέμα των ιχθυοαποθεμάτων. Στο άρθρο 16, το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Νεκρών Ζώων. Σωστό να υπάρχει κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης Νεκρών Ζώων, συμφωνήσαμε. Διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, όμως ζητάμε να μην υπάρχει οικονομική επιβάρηση και γι' αυτό ζητάμε την απαλήφη του τέλους για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε, αν θέλετε, και το σχετικό νομοσχέδιο. Στο άρθρο 19, πρέπει να το αποσύρετε. Μπορεί να υπάρχουν χειρότερες επιπτώσεις μέσα από αυτή την αλλαγή που κάνετε και ειδικά με τις δόσεις. Εμείς θεωρούμε ότι ο χρόνος βοηθάει για την επαναδιαπραγμάτευση και για την απαλήφη των προστήμων αυτών. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο κεφάλαιο για τις ποινές της ελληνοποίησης, που βεβαίως είναι παρανομία. Εμείς δεχόμαστε την ερμηνεία που έδωσε ο κύριος Βορύδης, ότι η προσθήκη της λέξης με πρόθεση, νοθεύει κλπ, ότι καλύπτει και την περίπτωση όταν η πράξη έχει τελεστεί με ενδεχόμενο δόλο.
Καλό θα ήταν η επιβαλλόμενη ποινή να είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις, και του άμεσου και του ενδεχόμενου δόλου. Τουλάχιστον αυτή να είναι εκφρασμένη η πρόθεση του νομοθέτη. Πάντως θεωρούμε ότι δεν χρειαζόταν η προσθήκη με πρόθεση που επαναλαμβάνεται πολύ και στα δύο τελευταία άρθρα. Για να αποκλειστεί η περίπτωση της τιμώρησης, της πράξης, της νόθευσης από αμέλεια. Και αυτό γιατί ως πλημέλημα διώκεται μόνο εκ δόλου τελούμενο, όπως λέει και ο ποινικός κώδικας. Αν ήθελε ο νομοθέτης να διώκεται και εξ αμελίας, η τέλεσή του θα έπρεπε να το ορίσει ρητά. Ξαναλέμε όμως ότι από μόνη της δεν φτάνει αυτά τα άρθρα των ποινών. Χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις προσωπικού και στον ΕΦΕΤ και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διαφορετικά οι ποινές αυτές θα μείνουν στα χαρτιά. Σε ό,τι αφορά τέλος την τροπολογία που κατατέθηκε, μιλάω για την υπουργική, συμφωνούμε, θα την ψηφίσουμε, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους άνεργους που θα δουλέψουν ευκαιριακά για μερικά μεροκάματα περιστασιακά σαν εργάτες γης, να μην χάσουν το επίδομα ανεργίας.